Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι. Το χαμόγελο σήμερα είναι πιο φωτεινό από κάθε άλλη μέρα. Σας καλησπερίζω. Καλή δύναμη στον αγώνα μας. Η ιστορία ποτέ δεν ήταν επίοικης με όσους απεργάστηκαν πολιτιακές ανατροπές, με όσους απεργάστηκαν όσα η Δημοκρατική Αρχή και οι πολίτες έταξαν. Και επειδή φαίνεται ότι ένα σχέδιο ανατροπής των κοινοβουλευτικών ισορροπιών εξηφαίνεται τις τελευταίες ώρες, να ενημερώσουμε τους φίλους κοινοβουλευτικούς ότι η ιστορία δεν θα είναι επίοικης μαζί τους. Η στέγη τους είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση, πυλώνας της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, αύριο κυβέρνηση της χώρας, συντρόφισσες και σύντροφοι. Πού θα πάτε? Κυνήγαρη τύχη. Και όμως φαίνεται ότι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για όσα βλέπουμε να εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες ραγδαία προϋπήρχαν και είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ενός σχεδίου της επόμενης μέρας τούτου του συνεδρίου. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για όσους χθες αποχώρησαν και ξεκινάν κάτι άλλο. Δεν μας αφορά, προχωράμε μπροστά ενωμένοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, παρασχοληθήκαμε. Δεν αξίζει να ασχολούμαστε πολύ. Και δεν αξίζει να ασχολούμαστε πολύ, διότι η δεξαμενή μας η ιδεολογική είναι αυτή η οποία μας επιτρέπει να ορθώσουμε σήμερα το αντιπολιτευτικό μας ανάστημα, αύριο το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Αναφέρθηκε ο σύντροφος Μακρινός πριν από λίγο στο Ίδρυμα Νίκος Πουλατζάς. Είναι μέσα στους 10 άξονες που εισηγούμε για την ανασυγκρότηση του κόσματός μας. Ένα διαμάντι του στέματος. Ένα διαμάντι το οποίο έχει όλα τα αρχεία της αριστεράς. Έχει απίθανα μεγάλη δυνατότητα να μπορέσει να βοηθήσει το κόμμα μας στην ανασυγκρότησή του. Με την επιμόρφωση των στελεχών μας, με τη συζήτηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με ομόλογα Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Γιατί η ανασυγκρότηση ενός κόμματος χρειάζεται και την ιδεολογική του φρεσκάδα. Δεν απαρνούμαστε τις αρχές μας και τις αξίες μας, συντρόφισσες και σύντροφοι. Αλλά όπως είπα χθες στην ομιλία μου, το πρόγραμμά μας χρειάζεται συνεχή εξυγχρονισμό. Το πρόγραμμά μας χρειάζεται να παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, τις νέες τεχνολογίες, στην ψηφιακή εποχή. Και αυτό μπορεί να το κάνει το Ίδρυμα Πουλατζάς. Όλοι έχουμε στο νου μας έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ. Απαλλαγμένο από στρεβλώσεις και παθογένειες του παρελθόντος. Αλλά πρικισμένο με την επιτυχή κυβερνητική μας θητεία. Και κυρίως με τη θυσία και την προσφορά δεκαετιών σε τούτο τον τόπο. Αυτή είναι η πιο σημαντική παρακαταθήκη μας. Αυτό μας διαφοροποιεί από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτό μας αναδεικνύει τον μπροστάρι των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων στον τόπο. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι μόνο το εφαλτήριο. Η κυβερνητική μας προοπτική πρέπει να είναι το κοινό μας μέλημα και ο αγώνας. Με τη νίκη!